Αυτό το καλοκαίρι μου δεν ήταν τόσο cool όσο τα προηγούμενα που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στο AGFC Live, καθώς φέτος επικεντρώθηκα στο μοντάζ. Η ώρα είναι 2 παρά 20. Ένα τεράστιο project, είμαι 10 μέρες στο PC και τώρα πάω να πατήσω export. Και δεν έφυγα να δουλέψω σε κάποιο σκάφος όπως κάνω συνήθως. Πάμε να δούμε όμως κάποιες στιγμές που ξεχώρισα από το φετινό καλοκαίρι. Στις αρχές του καλοκαιριού αποφάσισα επιτέλους να βάλουμε τη βάρκα σε ένα πάρκινγκ σκαφών για να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα και το ψάρεμα. Έτσι λοιπόν και κάναμε κάποιες βόλτες. Πρώτο ψάρεμα σε θεία αφρού με μικρά πλανάκια και πολύ αέρα. Παράλληλα με το πρώτο live στο YouTube. Γεια, βρείτε γεια! Δεν ξέρω να το πω. Πάει, ρε, πάει, δεν πάει. Μελανούρι μάλλον το πήραμε, παιδιά. Βλέπεις. Ωρε τράβηγμα. Ωρε τράβηγμα που μου έλα, ρε. Σήκωνε, σήκωνε. Μελανούρι! Πάμε, σήκωσε το, σήκωσε το. Βλέπει. Ναι, ναι, σήκωσε το. Σήκωσε το. Φέρ' το μέσα. Να το! Το πρώτο. Να το σήκωσε. Έλα, ευχαριστώ που μείνατε στο live. Πήραμε ψάρι. Ένα ωραίο μελανούρι. Καλά, μιλάμε. Μου κάνει ένα τράβηγμα. Ωραίο, πολύ δυνατό. Δεν σου πάει ευχάριστο ψάρεμα. Όχι, ρε. Είναι μεγάλο μελανούρι, ρε. Μιλάμε για... Είναι ωραίο ψάρεμα, ρε. Δεν είναι. Θα μου φύγε. Ναι, ναι. Και πού να πάρουμε καλά με καλό, ρε. Μετά από καιρό μπήκαμε για ψάρεμα. Δοκιμαστικό σήμερα το ψάρεμα. Δοκιμαστικό και το πρώτο live του καναλιού. Όσοι ήσασταν μέσα, το θυμάστε. Βασικά το βλέπετε αυτή τη στιγμή εκεί. Είμαστε όλη μέρα. Κάνουμε συρτή αφρούγια μελανούρια. Έχει πάρα πολύ αέρα. Έχει καιρό εδώ και 3 εβδομάδες συνεχόμενες. Και βγάλαμε το πρώτο ψάρι τη σεζόν. Ο πατέρας. Αυτό θα το φας εσύ. Έπιασε και τα τρία. Και τα τρία, ναι. Κάντε το ψαράκι. Πήγαμε και την πρώτη μας οικογενειακή βόλτα με αυτό το σκάφος, καθώς μας δόθηκε ευκαιρία φέτος που ήμουν στην Αθήνα μαζί με το νέο μέλος της οικογένειας. Πλειοκτησία σήμερα. Πού είναι? Πού είναι? Πού! Δεν έχουμε πολύ, ρε. Θα βάλουμε. Φλάξω όλο σιγά σιγά. Επιστροφή και λίγες μέρες μετά ξαναμπαίνουμε στη θάλασσα με τον πατέρα, πιάνοντας μια όμορφη στήρα, την οποία πάμε να δούμε πώς μαγειρέψαμε. Στεγνώνουμε καλά το ψάρι, αφότου το καθαρίσουμε και αλείφουμε λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Απλώνουμε καλά παντού να δώσει γεύση. Ακόμη και εσωτερικά και ρίχνουμε αρκετό χοντρό αλάτι. Μέσα στο ψάρι, όχι πάνω. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε σε ένα άλλο πιάτο, εκτός ταψιού, για να μην πέσει στο ταψί παραπάνω αλάτι από αυτό που χρειαζόμαστε. Καθώς, μόλις ψηθεί, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ζουμί και να μην είναι λύσα. Αφήνουμε τόση ώρα αναλόγως του βάρους του και εφόσον ξεπεράσουμε εσωτερική θερμοκρασία 62 βαθμούς, το ψάρι είναι έτοιμο. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε κατά πολύ την εσωτερική θερμοκρασία, διότι αυτό θα σημαίνει ότι το ψάρι θα βγει στυφό, χωρίς υγρά και χωρίς γεύση. Ανοίγουμε στη μέση για το σερβίρισμα και ξεκοκαλίζουμε. Προσθέτουμε λίγο ακόμη αλάτι και εσωτερικά μαζί με λίγο ακόμη ελαιόλαδο για ολοκληρωμένη γεύση. Το πιο σημαντικό είναι να γαρνίρουμε το ψάρι με το πεντανόστιμο ζουμί από το ταψί και καλή όρεξη.
Το καλοκαίρι αυτό, πέρα από μοντάζ και ψάρεμα, έκανα και κάποια εξτρά σε διάφορα σκάφη, τα οποία τα ένιωσα σαν διακοπές. Μόλις έφυγε το καραβάκι εκεί, έχω έρθει στο λιμάνι της Νεάπολης. Θα πάω για να κάνω ψάρεμα, να δείξω σε έναν κύριο έτσι κάποια πραγματάκια. Εμένα αυτές ήταν οι διακοπές μου τώρα, έτσι ένα τρίμερο. Έχω εδώ εξοπλισμό, τα καλάμια και όλα τα εργαλεία. Του έχω πάρει και εκείνου κάποια. Πάμε να του δείξουμε έτσι κάποια πραγματάκια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να τραβήξω βίντεο. Σίγουρα αν βγάλουμε κάποιο ψάρι, θα υπάρξει έτσι ένα κομματάκι. Αυτά, πήγα. Κατευθυνόμαστε την πρώτη μέρα προς τα Κύθηρα. Η μαμά και δεν ξέρει να μου πολύ από κοντά από ναι. Όχι. Α, ναι, ένα σημαντικό. Το ναυάγιο των Κυθήρων. Πόσο κομμάτι είναι. Κάναμε και μια βουτιά να τσεκάρουμε κάποια στίγματα που βρήκαμε για μελλοντικά ψαρέματα. Το επόμενο πορεί ξεκινήσαμε νωρίς, με κατεύθυνση την πανέμορφη Μήλο. Την οποία είχα επισκεφτεί αρκετές φορές και για διακοπές παλιότερα, αλλά και με τη δουλειά μου στα σκάφη όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ όμως δεν είχα το χρόνο να καταγράψω το πανέμορφο και ιδιαίτερο τοπίο της Μήλου με ντρόν, πράγμα που εκμεταλλεύτηκα αυτή τη φορά. Είπα να δουλέψω και λίγο. Για βόλτα ήρθα και για να, έτσι, να τους δείξω λίγο ψάρεμα με το καλάμι και τελικά φώθηκα μόνος μου, εννοείται, έτσι. Μουστάρω, γι' αυτό το κάνω. Μου λείψε το γιώτινγκ λίγο, η αλήθεια είναι. Έβαλα και μπλούζα τους σκάφους, τους πήρα και το τέντερ και φώθηκα, δουλίτσα. Τώρα πάμε Κύμολο να δέσουμε. Ήμασταν στη Μήλο και σε λίγες μέρες επιστρέφουμε προς τα πίσω. Δεν ξέρω πόσα πλάνα και τι θα μπορέσω να δείξω από αυτό το ταξίδι, γενικά είναι δύσκολο, αλλά ό,τι βγει θα το δείτε. Λοιπόν, αυτά, τα λέμε. Δένουμε αργά τη νύχτα στην Κύμολο, όπου μας βρίσκει το πρωινό, να κάνουμε τη βόλτα μας γύρω από το λιμάνι, το οποίο επίσης έχω επισκεφτεί αρκετές φορές με τη δουλειά μου, αλλά ποτέ σε δικές μου διακοπές. Οπότε το νησί δεν το έχω γυρίσει. Εκεί πετύχαμε και ένα παιδικό μου φίλο, ο οποίος είναι πλέον καπετάνιος σε ένα σκάφος και περάσαμε τη μέρα μαζί. Την επόμενη μέρα κατά ως highlight ένα ελικόπτερο που μας έκανε φιγούρες πάνω από το κεφάλι μας. Και στη συνέχεια φύγαμε για την πανέμορφη Πολύεγο, που έχετε ξαναδεί σε παλιότερο βίντεο από άλλο ταξίδι.
πραγματικά δεν πίστευα την ομορφιά που κατέγραφε η κάμερα του ντρόν όσο βιντεοσκοπούσα. Ένας μικροπαράδεισος σε αυτά τα τρία νησιά που επισκεφτήκαμε σε αυτό το ταξίδι, Μήλος, Κύμολος, Πολύεγος, ιδανικός προορισμός για διακοπές με σκάφος, με καταγάλανα νερά. Ξεκινήσαμε για το μακρύ ταξίδι της επιστροφής μας προς την Αθήνα με μια ακόμη στάση της Πέτσης, όπου αργά εκείνο το βράδυ θα είχαμε την τύχη να δούμε την Αρμάτα. Περάσαμε 4-5 μέρες σε Μήλο, Κύμολο και Πολύεγο και τώρα κατευθυνόμαστε στις Πέτσες. Κάναμε ψαρέματα και βόλτες και τώρα σήμερα είναι η τελευταία μέρα όπου θα την περάσουμε στις Πέτσες και σε λίγες μέρες έχουμε ένα τριήμερο για διακοπές με τον Γιάννη, με τον φυσκωτό του, λογικά στη Σέριφ, όπου θα κάνουμε τα δικά μας ψαρέματα και τις δικές μας βόλτες. Λοιπόν, τα λέμε εκεί. Η Αρμάτα είναι η αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σπιτσών που έγινε το Σεπτέμβριο του 1822, το οποίο είναι το πιο γνωστό έθιμο πλέον του νησιού, με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο το καλοκαίρι να βλέπουν αυτή την καταπληκτική παράσταση που ετοιμάζουν οι κάτοικοι των Σπιτσών. Πραγματικά αυτό που είδα στο σόου των πυροτεχνημάτων εκείνο το βράδυ ήταν 100 φορές καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο σόου πυροτεχνημάτων έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Απολαύστε λίγα από τα πλάνα που τράβηξε. Μαλάκα. Ρίχνουν Ευαγγέλη πάνω από μισή ώρα πυροτεχνία. Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε νωρίς από τις Πέτσες για το γυρισμό μας στην Αθήνα, τεστάροντας και την πλαίσια αυτού του σκάφους, το γεμάτο τεσάρι που είχε βγάλει, με τα συμπεράσματα αρκετά θετικά. Καθώς μόλις βρει την κατάλληλη ταχύτητα, ταξιδεύει αρκετά καλά στο κύμα, αποσβαίνοντας καλά, λόγω της μεγάλης πλώρης που έχει. Λίγες μέρες μετά πήγαμε ένα τριήμερο διακόπο ψάρεμα σε κοντινό νησί με την παρέα, όπου το πλήρες βίντεο είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο του κανάλιου. Και επιστρέφω Αθήνα για να φύγω την επόμενη για ένα άλλο εξτρά στο λιμάνι της Σκιάς το τριήμερο. Εκεί βοήθησα τους διπλανούς να ανακτήσουν τη χαμένη τους άγκυρα, οι οποίοι με χιλιοευχαρίστησαν και με κέρασαν σουβλάκι και μπύρα για να κλείσει όμορφα αυτό το τριήμερο. Το καλοκαίρι αυτό κλείνει με το γάμο ενός πολύ φιλικού ζευγαριού της παρέας, με τον τελευταίο που είχε μείνει ελεύθερο να παντρεύεται σε ένα πανέμορφο εγκλησάκι, λέγοντάς μου την κλασική ατάκα, πλέον μόνο εσύ έμεινες. Ναι, τώρα πλέον όλοι οι φίλοι μου είναι παντρεμένοι, καθόλου αγχωτικό για μένα. Έλα! Έλα, φόρτωσέ μας! Είναι όνειφη! Καλά τόσα αμάξια να πούμε σε αυτό βρήκατε να μπείτε. Είναι το πιο ψηλό. Με νηφικά. Είναι το καλύτερο. Ω,
Το νοικιάζουμε για γάμους. Πολλά καλή πανηγυρία. Περάσαμε το διήμερο σε αυτό το πανέμορφο σπίτι με καλή παρέα και διάθεση πριν να φύγει το ζευγάρι για το ταξίδι του μέλητος. Κάπως έτσι, με αυτές τις λίγες στιγμές, φεύγει για μένα το καλοκαίρι του 24, καταγράφοντας 16 επεισόδια για το AGFC Live, 6 μπάνια, 1422 παγωτά και 4506 μπύρες. Το επόμενο διάστημα έρχεται μια νέα σεζόν στο Δουλειά στη Θάλασσα, με την καλοκαιρινή σεζόν μου ως καπετάνιο σε ένα Open Yacht 45 πόδια που ανέλαβα πέρσι το καλοκαίρι του 23. Μείνετε συντονισμένοι στο AGFC Live για να παρακολουθήσετε τα νέα επεισόδια στο Δουλειά στη Θάλασσα, τα οποία θα έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Καλές θάλασσες, τα λέμε στο επόμενο.